ο Βρανός είναι αυτός που θα τραβήξει φωτογραφία. Ένας παίκτης δηλαδή του Ολής Ποντοκριθιάς τραβάει φωτογραφία για την Άσυρο. Όλα έτοιμα λοιπόν, έναρξη του αγώνα εδώ στην Κριθιά μεταξύ Ελίσσα Ποντοκριθιάς και Νέστορα Όστας. Ένας αγώνας που είναι μια ευγενική χορηγία ΕΜΕΚΑ, Βιοτεχνία Μεταλλικών Ειδών, Σπύρος Τζορτζής, με δύο καταστήματα, ένα στην Κριθιά και ένα στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, με τηλέφωνο 231-0-688-537, με πολύ έξτρα τιμές για τους φίλους του Ελληνικού Ποδοσφαίρου, Σπύρος Τζορτζής, ΕΜΕΚΑ. Τώρα εκεί είναι ο Παπαδόπουλος, προσθέτει μια παλιά από την άλλη πλευρά. Παίζεται λέει ο διαιτητής, ο και ο βοηθός, μεγάλη ευκαιρία εκεί, ο Χατζηλασκαράκης, ο Παναγιώτης. Έγινε το λάθος εκεί στο μαρκάρισμα και φεύγει από την άλλη πλευρά τώρα. Εκεί όπου είναι ο Μπραξιμλάρη, μέσα στην περιοχή Μπραξιμλάρη, θα πέσει και η κάρτα για θέατρο, για να δούμε. Κάρτα για θέατρο εκεί σε αυτό. Αυτή την κίνηση του Μπραξιμλάρη να πέσει μέσα στην περιοχή. Έβγαλε ο Γιάτσας. Καθενάς βγήκε στην πλάτη της άμυνας. Θα κάνει και το σουτ. Η μπάλα φύγει δίπλα από το δωμάτιο. Βρήκε και δοκάρι αυτό το ξαφνικό σουτ του Χατζηλασκαράκη. Παναγιώτη έξω από την περιοχή, πάνω στην κίνηση. Το πιάσε και η μπάλα θα βρει το δοκάρι και θα φύγει. Φάουλ που κέρδισε η ομάδα της Όστας με τον Τσόκα. Τσόκας εκτελεί, πέρασε την μπάλα. Τελευταία στιγμή θα γίνει και τον γκολ. Το γκολ θα γίνει εκεί. Τελευταία στιγμή θα πάρει το rebound. Πήρε το rebound εκεί ο Σκούρα και θα κάνει το 0-1 μετά την απόκρουση αυτή του Βλάχου. Δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα ο Βλάχος. Πήρε το rebound ο Σκούρα και μέσα από την περιοχή έγραψε το 0-1 για τον Νέστορα Όστας. Κατευθείαν αμώ το γλου. Είναι πολύ γρήγορα. Φύγει ο Μπραξιμλάρη και Μπραξιμλάρη και θα κάνει τον γκολ. Μεγάλη ευκαιρία, η μεγάλη ευκαιρία Μπραξιμλάρη μόνος απέναντι με την εστία την άδεια και όμως δεν θα μπορέσει να κάνει τον γκολ, το σίγουρο γκολ. Και είναι Μουτάφης, θα περάσει, παίζεται λέει ο διαιτητής. Ναι, για να δούμε συνέχεια στη φάση τώρα, εκεί είναι ο Λασκαράκης και διαμαρτυρίες ότι είναι μέσα στην περιοχή και έγινε μια ανατροπή. Όλα έτοιμα λοιπόν, έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ένας αγώνας που είναι μια ευγενική χορηγία ΕΜΕΚΑ, Βιοτεχνία Μεταλλικών Ειδών, Εμπορία Οικιακών Ειδών και Σιδήρος Σπύρος Τζορτζής, 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, με τηλέφωνο 231-0-688-537 και δεύτερο κατάστημα στην Κριθιά με πολύ καλές έξτρα τιμές για τους φίλους του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου. Ωραία για τον Μίλκα. Κάθε την παλιά, πολύ ωραία για τον Κατζασκάκη, τον Παναγιώτη, το σουτ που θα γίνει. Η απόκριση τελευταία στιγμή, νέο σουτ και η μπάλα θα κατέξει στα δίχτυα. 1-1 με μια προσωπική ενέργεια του Χατζηλασκαράκη Παναγιώτη που πήρε την υπόθεση στα χέρια του, του γκολ και έκανε το 1-1 με διπλή προσπάθεια. Ένα σουτ αποκρούστηκε και το δεύτερο με αριστερό πλασέ από πολύ πλάγια θέση. Πρέπει να τονίσουμε αυτό. Θα κάνει τον γκολ, πολύ δύσκολο γκολ. Χατζηλασκαράκης πέρασε για να δούμε αν είναι offside. Θα σηκώσει ο βοηθός, έντονες διαμαρτυρίες, να δούμε τη φάση αυτή αν ο Καδιλωνάπης ήταν offside. Παναγιωτίδης πέρασε έξυπνα, κάθε πάλι Καδιλωνάπτη, offside και πάλι άλλο ένα offside με τον ίδιο παίκτη τον Καδιλωνάπτη. Έβγαλε ο Μίτσας, Καδιλωνάπτης κεφαλιά, τρέχει ο Χατζηλασκαράκης, ο Χατζηλασκαράκης το σουτ και το γκολ. 2-1, Χατζηλασκαράκης, 2 τα γκολ τα δικά του, 2 της Κριθιάς, πάνω στην κίνηση κατευθείαν και θα κάνει το 2-1, μεγάλη ανατροπή εδώ στην Κριθιά, η παλιά που έγινε, η κεφαλιά και θα βγει μόνος του Χατζηλασκαράκης, ο Παναγιώτης θα κάνει το 2-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Και βγαίνει τώρα πάλι ο Χατζηλασκαράκης, τρίτη φορά, για να δούμε. Κρυτόπουλος, να χάσει την μπάλα. Διαμαρτύρες εκεί από πλευράς των γηπεδούχων ότι κάτι έγινε και κάρτα κίτρινη στο Χατζηλασκαράκη για διαμαρτύρια έντονη. Ετοιμάζεται ο Καραπαναγιωτίδης να εκτελέσει μέσα στην περιοχή. Εκτελεί. Πέρασε από όλους η μπάλα μέσα στην περιοχή και θα γίνει το γκολ. Το γκολ τελευταία στιγμή εκεί θα γίνει και πάλι.
Εκτελέστηκε. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Για να δούμε τώρα. Εκτελεί. Χατζησάβης στην περιοχή. Κεφαλιά που πήρε και το γκολ. Ο offside όμως έχει σηκώσει σημαία εκεί. Ενώ σφασιμή γενόμενη βγαίνει πίσω. Μπραξιμλάρι. Αλλά αποθέσει offside όμως. Και έτσι δεν μετράει το γκολ. Ο διαιτητής, ο βοηθός Δημάρκας ήταν στην ίδια ευθεία. 1-2, ο Τσιόκας κακή παλιά. Και τώρα λήξη του αγώνα, 2-2 τελικό αποτέλεσμα χωρίς να δείξει καθυστέρηση ο διαιτητής.